Ήταν λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Ανατολικών Σπουδών της Νάπολης όταν καταδίθηκε στα κρατικά αρχεία της ίδιας πόλης. Νέος πανεπιστημιακός, μελετητής της ιστορίας της ελληνικής παροικίας της Νάπολης, συνάντησε πληθώρα αναξιοποίητων ιστοριογραφικά τεκμηρίων, κυρίως διπλωματική αλληλογραφία του Βασιλείου των Δύο Σικελιών, του κράτους της Νεάπολης και της Σικελίας, σχετικών με την επανάσταση των Ελλήνων κατά των Οθωμανών. Τα έγγραφα που άρχισε να μελετά το 1980 ο Γιάννης Κορίνθιος μιλούσαν για τις σχέσεις της Νάπολης με την επαναστατημένη Ελλάδα, με τις χώρες που συγκροτούσαν την Ιερά Συμμαχία, την πολιτική της Νάπολης έναντι του ελληνικού ζητήματος, τη δράση Ναπολιτάνων φυγάδων και πατριωτών στην επαναστατημένη Ελλάδα, τις απόπειρες διεισδύσεως των μυστικών εταιριών στον ελληνικό χώρο, τη συμβολή του απόδημου ελληνισμού στην ανάπτυξη του φιλελληνικού κλίματος στη Νάπολη. Τμήματα της έρευνας του καθηγητή Κορίνθιου δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά ή αποτέλεσαν το περιεχόμενο βιβλίων που εξέδωσε τη δεκαετία του 80 και του 90. Μεταξύ των θεμάτων, οι εκπατρισμένοι Ναπολιτάνοι ριζοσπάστες στα Επτάνησα και στην Πελοπόννησο, η πειρατεία, μια μαρτυρία για την αυμαχία στο Ναβαρίνο, τα απομνημονεύματα αυτόπτη μάρτυρα για τη δεύτερη πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου, οι μυστικές εταιρείες κατά την καποδιστριακή περίοδο. Σημαντικό μέρος της έρευνας που άρχισε το 1980, ο κύριος Κορίνθιος το κρατούσε στο σιρτάρι. Η επέτειος των 200 ετών από τον ξεσηκωμό των Ελλήνων ήταν η κατάλληλη στιγμή το υλικό να ζωντανέψει, να αναδυθεί. Η διαδικασία της αποσυμπίεσης άρχισε 2 χρόνια νωρίτερα. Κύριε Κορίνθιε, πώς γεννήθηκε η ιδέα για την έκθεση? Ξεκίνησε από μία έρευνα βασικά που είχα κάνει στο Πρακτικό Αρχείο της Νάπολης πριν πολλά χρόνια. Μερικά από αυτά που είχα βρει τότε και είχα εντοπίσει, γιατί το αρχείο αυτό που είναι βασικά τα γενικά αρχεία του Βασιλείου των Δύο Σικελιών. Είχα ξεκινήσει μια έρευνα το 80. Μερικά από τα στοιχεία που είχα εντοπίσει τα είχα δημοσιεύσει σε διάφορες μελέτες και σε ένα βιβλίο τη δεκαετία του 80 και του 90. Πριν 2 χρόνια είχα πάει στο Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και βρήκα τη διευθύντρια του Κρατικού Αρχείου, την καθηγήτρια κυρία Καρίνο, και της πρότεινα να κάνουμε μία έκθεση με τα έγγραφα του Αρχείου της Νάπολης για την Πανηγενεσία. Ενθουσιάστηκε και μου είπε βεβαίως μπορούμε να το κάνουμε. Μετά από αυτό ήρθα σε επικοινωνία με την κυρία Παπά στην Αθήνα για να γίνει μία παράλληλη έκθεση με υλικό και του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης και των Γενικών Αρχείων του Κράτους της Ελλάδος. Siamo nell'archivio di Stato di Napoli, nella sala Filangieri, che era il refettorio di questo bellissimo complesso monastico di Santi Severino e Sossio. Qui, a fianco a me, vedete uno dei più grandi e belli affreschi conservati in questo monastero, che è firmato dal Belisario Corenzio. La presenza di Belisario Corenzio non è l'unico motivo per il quale, insieme agli archivi generali della Grecia, abbiamo deciso di organizzare una mostra virtuale in occasione del bicentenario della Rivoluzione Greca. La Rivoluzione Greca ha avuto qui a Napoli dei grandi sostenitori, dei grandi patriotti che hanno contribuito al risorgimento greco. E le nostre carte, i nostri documenti, testimoniano questa attività culturale vivissima della nostra città e dei nostri patrioti. Per cui è stato indispensabile che i documenti di entrambe le istituzioni dialogassero tra di loro e fossero offerti contemporaneamente ad un pubblico di addetti ai lavori, ma anche di un pubblico interessato a questo argomento, che è sicuramente uno dei più importanti. Per cui qui l'Archivio di Stato di Napoli è ben felice di contribuire alla rievocazione di un momento così importante per la storia della Grecia. Έτσι ξεκίνησε και πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα αυτή να συνεργαστούν τα δύο αρχεία και να προβάλλουν για πρώτη φορά έγγραφα που πολλοί τα γνωρούν. Είναι ευκαιρία νομίζω να βάλουμε στη συζήτηση την κυρία Παπά, τη Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους, να μας πει ποια είναι η συμβολή
της Ελλάδας σε αυτή την έκθεση. Από την αρχή που έγινε η πρώτη επαφή με τον κύριο Κορίνθιο και μας ξεδίπλωσε το περιεχόμενο του αρχιακού υλικού του αρχείου Ντιστάτου στην Νάπολη, βρήκαμε πάρα πολύ ελκυστική αυτή την πρόταση και επειδή το αρχιακό υλικό που προέρχεται από τα αρχεία της Νάπολης είναι ο κορμός, είναι ο πυρήνας αυτής της έκθεσης, κάνοντας εδώ τη δική μας έρευνα, προσπαθήσαμε να χτίσουμε γύρω από κάποιες ενότητες και το δικό μας υλικό. Προσπαθήσαμε δηλαδή με λίγα λόγια να καταγράψουμε στο εξαιρετικά πλούσιο υλικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους όσον αφορά τον αγώνα. Αυτό είναι γνωστό ότι διαθέτουμε τις μεγαλύτερες σε μέγεθος πηγές για την Επανάσταση του 21. Προσπαθήσαμε λοιπόν να καταγράψουμε την παρουσία τόσο της Ιταλίας όσο και των Ιταλών φιλελλήνων στο πλαίσιο της Επανάστασης του 21 και ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη γιατί η παρουσία αυτή καταγράφεται ποικίλο τρόπος. Un saluto a tutti e a tutte. Grazie davvero per avermi invitato a contribuire all'inaugurazione di questa mostra in una modalità inedita dovuta all'emergenza che stiamo vivendo. I legami storici, culturali, politici, commerciali tra Italia e Grecia sono fortissimi e si sono sviluppati e consolidati in almeno 3 millenni di storia, sino a culminare nella comune partecipazione al percorso di integrazione europea. Il nostro paese, come tutta l'Europa e il mondo intero, hanno radici profondamente intrise delle tante straordinarie declinazioni della cultura e dell'arte della Grecia antica. Tutto ciò è tanto più vero per la città di Napoli, il cui nome e la cui toponomastica ne rivelano la fondazione da parte di coloni greci e legami inscindibili con la cultura ellenica. Legami che hanno radici antiche e che sono proseguiti con forme ed intensità diverse sino ai nostri giorni. In questo lungo percorso, il Risorgimento greco, di cui la mostra celebra il 200° anniversario, ha costituito una tappa importantissima e forse poco nota. Quando l'insurrezione ellenica esplose nel marzo del 1821, suscitò una forte emozione negli animi dei patrioti europei, che vedevano concretizzarsi i sogni di autodeterminazione dei popoli. Non è un caso che proprio a Napoli abbiamo celebrato i 200 anni dalla prima seduta del Parlamento delle Due Sicilie. Un evento straordinario perché per la prima volta nella sua storia non solo il Sud ma l'intera Italia sperimentava la rappresentanza politica elettiva come forma di governo. La lotta sostenuta dai greci fu un modello ispiratore, un orizzonte di libertà possibile e lo stesso Giuseppe Mazzini, qualche anno più tardi, avrebbe incitato la gioventù italiana ad essere grande quanto quella greca. Il movimento culturale e patriottico che spinse uomini e donne di tutta Europa a lottare fianco a fianco con i greci contro il dominio ottomano fu una delle fucine in cui si forgiò la comune identità europea e la sua coscienza liberale e democratica. Gli italiani che accorsero non soltanto condividevano con i greci l'aspirazione alla libertà, ma erano anche consapevoli della comunanza di ideali e di radici storiche che collegava i due popoli. Nel periodo risorgimentale, come testimoniato da documenti dell'Archivio di Stato della città di Napoli, il pensiero rivoluzionario ellenico era capillarmente diffuso anche grazie ad una miriade di piccoli e grandi caffè, presenti nei quartieri eleganti come in quelli popolari, che erano gestiti da imprenditori greci. L'Italia, inoltre, fu un paese rifugio per molti esuli greci, offrendo l'ambiente ideale per la pianificazione del movimento risorgimentale. Sono queste le ragioni per cui sono convinto che questa vostra iniziativa non sia soltanto un esercizio di approfondimento storico, ma contribuisce a riscoprire il valore di quella religione della libertà che è ancora oggi linfa vitale ed irrinunciabile del continente europeo. La cultura può contribuire al rafforzamento del senso di coesione e appartenenza dei nostri popoli ad una sola comunità, diffondendo la conoscenza delle radici storiche, dei riferimenti ideali, del tessuto connettivo dei popoli europei. Ribadirlo oggi è ancora più importante e prezioso. Τι τύπου τεκμήρια διαθέτουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε σχέση με τους Ιταλούς που ήρθαν τότε
στην Ελλάδα, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και τι τύπου τεκμήρια έχουμε, ημερολόγια, μαρτυρίες, με ποιο τρόπο καταγράφεται η δράση τους. Υπάρχουν αρχικά ημερολόγια αξιωματούχων ή Ιταλών φιλελλήνων, οι οποίοι καταγράφουν τις πολεμικές επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, αλλά δεν αρκούνται μόνο σε αυτό. Διατυπώνουν και σκέψεις πολλές για την Επανάσταση και την εγγράφουν ειδικότερα, μάλλον ευρύτερα, στο ευρωπαϊκό κάδρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι αξιολογικές κρίσεις που καταγράφονται για γεγονότα πολεμικά και πολεμικές επιχειρήσεις στη διάρκεια του αγώνα. Σε ανώνυμα ημερολόγια Ιταλών φιλελλήνων καταγράφονται επίσης σημαντικά γεγονότα του 1822. Ιδωμένα από μια διαφορετική σκοπιά, το οποίο είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Επίσης, η παρουσία των Ιταλών φιλελλήνων στην Ελλάδα είναι ισχυρή. Καταλαμβάνουν θέσεις τόσο στη διοίκηση, όσο στα στρατιωτικά σώματα. Εκπαιδεύουν και συντονίζουν τα στρατιωτικά σώματα και τα ελληνικά. Εργάζονται αφιλοκερδώς ως γιατροί. Είναι σημαντικές προσωπικότητες, οι οποίες, όχι παραδόξως, με έτσι χαρά διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι κατάγονται από τη Σικελία, τη Σαρδινία ή την Νάπολη. Σημαντικές προσωπικότητες στρατιωτικών, όπως ο Αντρέα Ντάνια ή ο Πιέτρο Ταρέλα, οι οποίοι χάσανε τη ζωή τους στη μάχη του Πέτα, στην Άρτα, το 1822, ο Κόμις Σανταρόσα και πάρα πολλοί άλλοι που δεν είναι τόσο γνωστοί ως όνομα, ή και μια έτσι πολύ μικρή συγκινητική ιστορία που εμένα μου αρέσει να αφηγούμε όταν μιλάμε για τη συγκεκριμένη έκθεση. Μέσα στο κατάστοιχο λογαριασμών της Επιτροπής του Μεσολογγίου, το 1826, καταγράφεται ως έξοδο, έτσι, σε μια πολύ λιτή αναφορά, το κόστος αγοράς μιας κάπας στον πυροβολητή Πασκουάλε Τζακομούτσι, ο οποίος γύρισε γυμνός από το Βασιλάδι. Υπενθυμίζω ότι το Βασιλάδι ήταν το προπύργιο του Μεσολογγίου, το οποίο κυριεύτηκε από τους Τούρκους στις 25 Φεβρουαρίου του 1826, και αυτός ο άνθρωπος την επαύριο καταγράφεται ότι επέστρεψε γυμνός, γιατί υπό τον Παπαδιαμαντόπουλο είχε συμμετάσχει στις μάχες αυτές που γινότανε στα περίχωρα του Μεσολογγίου. Είναι πολλές τέτοιες μικρές ιστορίες, μικρές ψηφίδες που συνθέτουν ένα παζλ όλων αυτών των ανθρώπων που είτε είναι ευρύτερα γνωστοί, είτε μας είναι αφανείς, μας είναι άγνωστοι. Ακριβώς, αυτές οι ψηφίδες νομίζω ότι εισφέρεται και στην ιστοριογραφία με αυτή την έκθεση, γιατί ποιος ξέρει ποιος θα θελήσει να μελετήσει, αν δεν έχουν μελετηθεί όλα ήδη, ποιος θα θελήσει να μελετήσει περαιτέρω κάποια πράγματα. Και σίγουρα συντίθεται η εικόνα της μεγαλοσύνης εκείνων των ανθρώπων που εγκατέλειψαν τη χώρα τους και ήρθαν, μα και η χώρα τους δεν ήταν μια ενοποιημένη χώρα τότε, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, ζούσαν και εκείνοι υπό ξένη κυριαρχία σε πολλά μέρη. Καλή ώρα, η περιοχή της Νάπολης ήταν υπό ισπανική κυριαρχία, έτσι δεν είναι, κύριε Κορίνθη, ακόμη τότε. Λοιπόν, βασικά υπάρχουν πολλά στοιχεία για όλους αυτούς, για τη διασπορά των Ναπολιτάνων φυγάδων, εξόριστων. Πολλοί ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πάρει μέρος στα επαναστατικά κινήματα του 20-21. Και στην Νάπολη και στο Πιεμόντε. Μετά την καταστολή αυτών των κινημάτων, πολλοί από αυτούς πήγανε στην Ισπανία, όπου υπήρχε ένα συνταγματικό καθεστώς, και μείνανε εκεί πέρα για ένα χρόνο. Βασικά, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν σταδιοδρομήσει την περίοδο της Ναπολεόντιας Ιταλίας, ως αξιωματικοί, στρατιωτικοί κτλ. Είχαν πάρει μέρος στα επαναστατικά κινήματα της Ιταλίας του 20-21 και μετά διασκορπιστήκαν σε όλη την Ευρώπη. Με τις επαφές που είχαν με τα διάφορα φιλελληνικά κινήματα, που εκδηλωθήκαν αμέσως μετά το ξέσπασμα, την έκρηξη της Επανάστασης, πολλοί από αυτούς άρχισαν να κατεβαίνουν στην Ελλάδα.
Ένας ο πρώτος από αυτούς που κατέβηκε από την Νάπολη είναι ένας στρατηγός Ροζαρόλ, ο οποίος πέθανε από αρρώστια το 1825 στο Ναύπλιο. Πολλά στοιχεία για αυτούς έχουμε φυσικά και από το αρχείο της Νάπολης, γιατί το βασίλειο των δύο Σικελιών είχε στείλει κατασκόπους στην Ελλάδα την περίοδο του Καποδίστρια για να παρακολουθούν όλους αυτούς τους επαναστάτες που βρισκόταν στα Επτάνησα και στην επαναστατημένη, στην εξαγερμένη Ελλάδα και στο Μοριά. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για αυτούς. Θέλω να πω και εγώ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που και αυτό πιστεύω ότι αξίζει να αναφερθεί. Να αναφέρω τον Τζοβάνι Ρωμαίη, ο οποίος ήταν αξιωματικός στο μηχανικό σώμα του Ιμπραήμ, είχε πάρει μέρος στην εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, αλλά ήταν σε συνεργασία με την Επιτροπή Ζακύνθου του Διονυσίου Ρώμα και μετέφερε πληροφορίες στην Επιτροπή Ζακύνθου για να ειδοποιήσει τους Έλληνες για τα σχέδια του Ιμπραήμ. Αυτού του Τζοβάνι Ρωμαίη έχω εντοπίσει τα απομνημονεύματα από την, ήταν αυτό από τις μάρτυρες, από την αμαχία του Ναβαρίνου και από την δεύτερη πολιορκία και έξοδο του Μεσολογγίου. Αυτά τα απομνημονεύματα τα είχα δημοσιεύσει πριν 40 χρόνια στο περιοδικό Πανασός. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα, φιλέλληνα, παρόλο που βρισκόταν για βιοποριστικούς λόγους να δουλεύει με τον Ιμπραήμ, με τον Ιμπραήμ, και μπορώ να σας πω ότι και από εκεί μπορεί κανείς να δει τα γεγονότα, την πρόσληψη των επαναστατικών γεγονότων από μια άλλη ματιά, από μια άλλη σκοπιά. Κύριε Κορίνθε, μπορούμε να συναγάγουμε ποια ήταν η άποψη και η στάση του βασιλείου των δύο Σικελιών εκείνη την εποχή έναντι των Ελλήνων, των επαναστατημένων Ελλήνων και γενικά της επανάστασης του ξεσηκωμού των Ελλήνων. Οπωσδήποτε. Να υποθέσουμε ότι ήταν αρνητική. Λοιπόν, ανησυχούσαν. Έδιναν κακές ιδέες σε άλλους. Ανησυχούσαν γιατί υπήρχε αυτή η παρουσία των Ναπολιτάνων επαναστατών στην, οι περισσότεροι ήταν οι Μασόνοι, οι Καρμπονάροι και βρισκόταν στα Επτάνησα, πολύ κοντά δηλαδή στο βασίλειο των δύο Σικελιών. Οπότε ανησυχούσαν γιατί υπήρχαν και διάφορα σχέδια για συμμετοχή Ελλήνων εθελοντών μετά το τέλος, μετά την απελευθέρωση, ας πούμε, της Ελλάδας. Να κάνουν μια αποβίβαση στην Νότια Ιταλία για να εξεγείρουν την Νότια Ιταλία και για να εγκαταστήσουν φυσικά ένα δημοκρατικό κοινοβουλευτικό καθεστώς στην Νότια Ιταλία. Ανησυχούσανε. Εγώ φυσικά έκανα μεγάλη έρευνα στην διπλωματική αλληλογραφία, οπότε όλα ερχόντανε βασικά, μπορεί κανείς να δει μέσα από αυτή την πρόσληψη όλων των γεγονότων από την πλευρά, ας πούμε, του πρέσβη του Βασιλείου των Δύο Σικελιών στην Πετρούπολη ή στο Λονδίνο ή στη Γαλλία, και φυσικά μια άλλη σημαντική αλληλογραφία είναι η αλληλογραφία του πρόξενου του Βασιλείου των Δύο Σικελιών στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Γιατί μέσα από αυτή την αλληλογραφία μπορούμε να δούμε βασικά πολλά γεγονότα της Επανάστασης όπως αυτά φτάνανε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Γιατί ο πρόξενος αυτός του Βασιλείου των Δύο Σικελιών λεγόταν Ρικάρντο Φαντότσι, πολλές φορές είχε πληροφορίες γενικά για τις επιχειρήσεις του Ιμπραήμ για τον αγώνα στη θάλασσα από Ναπολιτάνους που ήταν ή μαζί με τους Έλληνες ή μαζί με τον Ιμπραήμ, οι οποίοι τον πληροφορούσαν για τα γεγονότα. Υπάρχουν, το ξέρει και η κυρία Παπά, έγγραφα πολύ σημαντικά για την αυμαχία του Γέροντα, με ένα σχεδιάγραμμα των στόλων κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας του Γέροντα, αλλά όχι μόνο αυτό, υπάρχουν όλα τα γεγονότα και βασικά καταγράφονται όλα τα γεγονότα, όλες οι επιχειρήσεις του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, ας πούμε την πτώση της φακτηρίας, γενικά την ναυμαχία
του να βαρύνουν όλες τις ενέργειες των συμμαχικών στόλων για να αναγκάσουν, τον Ιμπραήμ να εκενώσει το Μοριά μετά την, όταν φτάσανε τα γαλλικά στρατεύματα στο Μοριά. Όπως επίσης υπάρχουν και έγγραφα που αφορούν την αλληλογραφία του Αλή Πασά με το βασίλειο των δύο Σικελιών. Λόγω των ημερών όλα πια παρουσιάζονται με τον τρόπο που μπορούν να παρουσιαστούν στον παράλληλο κόσμο του διαδικτύου. Αλλά όταν με το καλό τελειώσει αυτή η έκτακτη κατάσταση, πιστεύω ότι ανυπομονείτε τόσο εσείς όσο και η κυρία Παπά όλα αυτά τα εκθέματα να έρθουν πιο κοντά στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτά και να είναι πολλοί εκείνοι που θα τα επισκεφθούν. Να δούμε λοιπόν καταρχάς, έχουμε ένα κομμάτι της έκθεσης αυτής στην Ελλάδα. Ο αρχικός σχεδιασμός, ο οποίος όπως είπατε και εσείς έχει ανατραπεί από τις συνθήκες της πανδημίας, προέβλεπε και όταν με το καλό επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα έτσι θα γίνει, να γίνουν τρεις παράλληλες εκθέσεις με το ίδιο υλικό και θα σας εξηγήσουμε με ποιο τρόπο, ταυτόχρονα να εγκαινιαστούν στην Νάπολη, στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Και αυτό θα γίνει ως εξής. Το πρωτότυπο υλικό του κάθε φορέα θα εκτεθεί στο χώρο του με ψηφιακές αναπαραγωγές του αρχιακού υλικού από τους άλλους φορείς. Ετοιμάζουμε με τη συνδρομή του Εθνικού Τυπογραφείου ένα κατάλογο της έκθεσης, ο οποίος δεν θα έχει τη συμβατική μορφή ενός καταλόγου, δηλαδή μόνο τα εκθέματα με τον υπομνηματισμό, αλλά θα περιλαμβάνει εκτεταμένα κείμενα και κυρίως τεκμήρια σε μεταγραφή και μετάφραση από τα αρχεία της Νάπολης, που με τη συνδρομή του κυρίου Κορίνθιου θα αποδοθούν στην ελληνική γλώσσα και θα ενσωματωθούν, κυρίως όσον αφορά τις μυστικές υπηρεσίες, γιατί τους κατασκόπους, τις παρακολουθήσεις των κατασκόπων, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα υλικό που είναι άγνωστο στο ελληνικό κοινό, όχι μόνο το επιστημονικό, αλλά και ευρύτερα, και θα του δοθεί ένα βήμα για μια περαιτέρω έρευνα σε περιοχές, σε γνωστικά αντικείμενα που δεν είχαν μέχρι τώρα υπόψη τους. Άρα, κύριε Κορίνθε, να υποθέσω ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο στην Ιταλία, δηλαδή ότι στη Νάπολη, εκεί στο χώρο των κρατικών αρχείων της Νάπολη, θα παρουσιαστούν τα τεκμήρια που φιλοξενεί και επιμελείται, τέλος πάντων, η τοπική υπηρεσία των κρατικών αρχείων και θα έχετε με άλλη αποτύπωση τα ελληνικά και τα κυπριακά. Όμως τώρα, όπως ξέρετε, είναι προσβάσιμη όλη η έκθεση σε μια εικονική περιήγηση μέσα στο κτίριο του κρατικού αρχείου της Νάπολης, το οποίο είναι... Μας ευνηδιάζει με ένα στοιχείο πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω μιλάμε για ένα ακόμη άγνωστο κομμάτι Ελλάδας στην Νάπολη. Ακριβώς, γιατί μέσα στις αίθουσες όπου κανείς μπορεί να δει και τα έγγραφα και τις λεζάντες του κάθε... για κάθε έγγραφο στα ιταλικά και στα ελληνικά. Βασικά είναι αίθουσες με τοικογραφίες του Βελισάριου Κορένσου, ενός ζωγράφου του 1560-1650 πάνω κάτω, που ζούσε, ήταν καταγωγή του από την Κυπαρισία. Ήταν ένας πολύ παραγωγικός ζωγράφος. Βασικά όλη η Νάπολη είναι γεμάτη με έργα του Βελισάριου Κορένσου. Τον ονομάζανε Il Greco. Ήθελα να σας ρωτήσω, ξέροντας πόσο ατυχής είναι καμιά φορά οι παραλληλισμοί, αν θα μπορούσε να είναι ένας ακριβώς Il Greco, σε αντιστοιχεία με τον El Greco που έζησε στην Ισπανία. Ήτανε και πέρασε και από την Ιταλία βέβαια. Καταρχάς είναι αυτό, ότι ήταν σύγχρονοι και ότι έζησαν τα θρησκευτικά, τα δογματικά πάθη της εποχής. Ακριβώς. Αυτός τον λέγανε Il Greco, ήταν πολύ παραγωγικός, δηλαδή ένας που μπορεί να βρει έργα του στο Βασιλικό Παλάτι, στα διάφορα μοναστήρια, στις περισσότερες εκκλησίες. Αυτό το κτίριο του κρατικού αρχείου της Νάπολης βασικά ήταν ένα μοναστήρι με μια πολύ ωραία εκκλησία δίπλα. Μέσα σε αυτή την εκκλησία είναι ο τάφος του Βελισάριου Κορένσιου. Έτσι. Και φαίνεται και η επιγραφή πάνω στον τάφο του, στα ελληνικά και στα λατινικά. Βασικά πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία,
Είχε ένα δυστύχημα γιατί κάποιος του είχε κάνει παρατήρηση ότι μια τοιχογραφία στην οροφή της εκκλησίας αυτής ήθελε κάποια, έπρεπε, δεν άρεσε σε κάποιον. Οπότε αυτός ανέβηκε στη Σκαλωσιά για να τη φτιάξει, για να την διορθώσει και έπεσε και πέθανε και σκοτώθηκε εκεί μέσα. Μάλιστα. Σε αυτή την εκκλησία που είναι η εκκλησία του μοναστηριού, που είναι η έδρα αυτή τη στιγμή του κρατικού αρχείου της Νάπολης. Τα κρατικά αρχεία της Νάπολης στεγάζονται, δηλαδή μέσα στο μοναστήρι αυτό, όπου, του οποίου τις τοιχογραφίες είχε δημιουργήσει ο Μπελισάριο Κορέντσιο. Να σας ρωτήσω, είναι ιταλοποιημένο το όνομα ή έτσι ονομαζόταν? Μπελισάριος Κορέντσιος είναι ο γραμμένος. Ναι. Υπάρχει μια πολύ καλή μελέτη του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κρήτης Ιωάννου, η οποία έχει δημοσιευθεί από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, στα ελληνικά. Ωραία. Για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να αναζητήσει το βιβλίο και γιατί όχι και εμείς στο μέλλον να ασχοληθούμε. Είναι μια ενδιαφέρουσα σελίδα. Να ευχαριστήσω την κυρία Παπά. Δεν ξέρω αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι σε όσα έχουμε ήδη πει. Απλώς να πω ότι η τελευταία θεματική που ήταν στη δική μας ευθύνη αφορά την Κύπρο και τον αγώνα του 1821, δηλαδή πόσο συμμετείχαν οι Κύπροι στην υποστήριξη της Ελληνικής Επανάστασης, προσπαθώντας ταυτόχρονα να απελευθερώσουν και οι ίδιοι τη δική τους πατρίδα. Ήδη από την εποχή της Φιλικής Εταιρείας είχαν αρχίσει να συμβάλλουν με όποιο τρόπο μπορούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι και την εποχή του Καποδίστρια επίσης παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι οι Κύπριοι αγωνιστές διαπνέονται από ένα πνεύμα χαράς και αισιοδοξίας με την έλευση του Καποδίστρια και επενδύουν σε εκείνον για την επίλυση και του δικού τους θέματος, την απελευθέρωση της νήσου από τον τουρκικό ζυγό. 200 χρόνια από την έναρξη της Εθνικής Παλιγενεσίας. Ως γενικός έφορος αυτού του σχολείου, κρίνω απαραίτητο χρέος μου να ευχαριστήσω τη μακαριότητά σας και να σας ειδοποιήσω ότι η έναρξη του σχολείου πλησιάζει. Με αυτά τα συνθηματικά λόγια και τη μετονομασία της Επανάστασης σε σχολείο, ενημέρωνε στις 8 Οκτωβρίου του 1820 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Πλέον, η ελληνική καρδιά του νησιού μας δονούσε μαζί με τον υπόλοιπο ελληνισμό. 200 χρόνια από την έναρξη της Εθνικής Παλιγενεσίας. Στις 19 Ιουνίου 1821, κατά την παράδοση της Λαπίθου, ο ατρόμητος μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης ελιμενίστηκε στα χώματα της Κύπρου. Στη θερμή φιλοξενία που λέγεται πως βρήκε στο νησί ο ναύαρχος της Επανάστασης, βρήκε την ανταπόκριση των πρόθυμων για την ελευθερία Κυπρίων. Πολλοί μάλιστα από αυτούς τον ακολούθησαν πίσω στην Ελλάδα. Η πτωχή και δούλη Κύπρος, όπως την περιγράφει ο Κωνσταντίνος Κυπιάδης, προς τη μητέρα Ελλάδα υπερελευθερίας συνεισέφερε. 200 χρόνια από την έναρξη της Εθνικής Παλιγενεσίας. Στις 24 Ιουνίου 1798, στα μπουντρούμια του κάστρου Νεϊμπόσα Βελιγραδίου, διαδραματίστηκε η τελευταία πράξη του δράματος της ζωής του Ρίγα Φεραίου και των 7 συναγωνιστών του που κρατούνταν εχμάλωτοι. Η πύλη έδωσε την εντολή και ο Καϊμακάμης διέταξε την εκτέλεση. Ανάμεσα στα ονόματα των 8 πρωτομαρτύρων της Επανάστασης ήταν και αυτό του εκ της Λευκωσίας ορμόμενου Ιωάννη Καρατζά, που με τη θυσία του θα γινόταν ένας από τους πρώτους αγωνιστές της ελευθερίας της Ελλάδας. Η ιστορία έχει παίξει πολύ σκληρά παιχνίδια με το νησί αυτό. Να πω ότι βασικά αυτή η συνεργασία των δύο αρχείων έχει φέρει πολύ καλούς καρπούς. Χθες μάλιστα συζητώντας με την κυρία Καρίνο, τη διευθύντρια, ελπίζει ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί μαζί με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και μετά από αυτή την εκδήλωση, γιατί μπορούν να προωθηθούν οπωσδήποτε ερευνητικά προγράμματα, παραδείγματος χάρη για την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην Νότια Ιταλία, για το πρόβλημα των ελληνόφωνων νησίδων στη Νότια Ιταλία και για διάφορα άλλα ερευνητικά προγράμματα που πιστεύω ότι ενδιαφέρουν
και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης. Είναι πολύ αισιόδοξα όσα μας λέτε και ευχόμαστε να γίνουν πράξη. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Παπά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα. Για την έκθεση που πλέον τελεί υπό την αιγίδα και της Ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από ολοένα περισσότερες πλευρές. Στην Αθήνα, από τις 17 Μαρτίου και ως το τέλος του μήνα, οργανώνεται άλλη μια έκθεση, καρπός της συνεργασίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους με το Ευγενίδιο. Το 2014 ο καθηγητής Κορίνθιος υπέβαλε ταυτοχρόνως στις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου την πρότασή του για ανακήρυξη ημέρας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Έλληνας μέτικος στην Ιταλία, κάτοικος της αλλοτινής Μεγάλης Ελλάδας, αποδείχθηκε ένας μεγάλος Έλληνας. Στην Ιταλία των 731 κλασικών λυκείων και των 100 πανεπιστημιακών εδρών αρχαίων ελληνικών και λατινικών, ο Γιάννης Κορίνθιος είδε την ιδέα του να απογειώνεται για πρώτη φορά. Την ημέρα της ελληνικής γλώσσας να γιορτάζεται πριν καν καθιερωθεί. Ήταν το 2014 όταν, όπως μου λέγατε σε μια συνέντευξη πέρσι, ακούσατε στο ραδιόφωνο ότι οι Γάλλοι γιόρταζαν τα 50χρονα της ημέρας γαλλοφωνίας και είπατε, μα γιατί να μην υπάρχει κάτι τέτοιο για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Θέλατε να είναι διπλή ή δυσυπόστατη αυτή η μέρα. Και από τότε ξεκινήσατε έναν μεγάλο αγώνα. Δεν γίνονται απλά αυτά τα πράγματα. Συνεγείρατε έναν ολόκληρο κόσμο, τόσο στην πόλη που ζείτε, την Νάπολη, και που ζείτε εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι. Από το 79, από το 1979 διδάσκετε σε δύο πανεπιστήμια της περιοχής. Έχετε γράψει βοηθήματα για τα παιδιά των κλασικών λυκείων. Είστε και υπήρξατε βεβαίως και πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων. Μιλήστε μου λοιπόν πολύ, πολύ περιληπτικά πόσο σας πήρε αυτή η προσπάθεια του να, πώς να το πω, να φέρετε και άλλους σε αυτό το όνειρο και να γίνει πράξη. Κοιτάξτε, βασικά ξεκίνησε όπως είπατε εσείς το 2014. Αμέσως ζήτησα από την ελληνική κυβέρνηση, από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και από την Κυπριακή κυβέρνηση να καθιερώσουν την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Βασικά κάνοντας αναφορά στο Σολωμό. Η έκκληση βασικά ανέφερε το Σολωμό. Ξεκίνησε έτσι, αλλά πιστεύω ότι αν τα καταφέραμε, γιατί δεν ήμουν μόνος μου, πιστεύω ότι η συμβολή των κλασικών λυκείων της Νάπολης, της Καμπανίας και γενικά της Ιταλίας ήταν καθοριστική. Γιατί ξεκινήσαμε αμέσως ένα αγώνα, πρώτα απ' όλα μαζεύοντας υπογραφές, αλλά όχι μόνο αυτό, ξεκινήσαμε μια κινητοποίηση όλων των κλασικών λυκείων, αρχίσαμε αμέσως εμείς πριν καν καθιερωθεί αυτή η μέρα,
Ξεκινήσαμε να γιορτάζουμε την Ελληνική ημέρα στην Νάπολη με μεγάλες, με πανηγυρικές εκδηλώσεις των κλασικών λυκείων. Η πρώτη εκδήλωση που κάναμε ήταν το 2016, γιατί η πρώτη ημέρα που είχε προταθεί τότε ήταν, μου φαίνεται, το Μάιο, δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία, αρχές Μαΐου, κάναμε την πρώτη εκδήλωση του 2016 σε μία μεγάλη βασιλική της Νάπολης, στο Σαν Τζοβάνι Ματζόρε. Γιατί επιλέξαμε αυτή τη βασιλική? Γιατί μέσα σε αυτή τη βασιλική υπάρχει ένα παρεκκλήσιο των Παλαιολόγων. Ήταν βασικά η πρώτη εκκλησία των Ελλήνων της Διασποράς πριν χτιστεί η Εκκλησία της Νάπολης. Η Εκκλησία της Νάπολης είναι το 1518. Το παρεκκλήσιο αυτό των Παλαιολόγων είναι ακριβώς πριν. Λοιπόν, η πρώτη εκδήλωση έγινε εκεί πέρα. Γέμισε η βασιλική με, μπορώ να σου πω, πάνω από 1000 παιδιά από κλασικά λύκια. Μετά την επαναλάβαμε την επόμενη χρονιά πάλι στη βασιλική αυτή και μετά τα επόμενα χρόνια, δηλαδή από το 2017 και μετά, το 2018 και μετά, η εκδήλωση αυτή γίνεται κάθε χρόνο στο κάστρο της Νάπολης, στο κέντρο της Νάπολης, στο λιμάνι της Νάπολης, το Μάσχιο Τζοΐνο. Δηλαδή ο Δήμος της Νάπολης κάθε χρόνο μας δίνει ολόκληρο το κάστρο για αυτή την εκδήλωση, η οποία συνήθως γίνεται σε δύο μέρες ή και σε ολόκληρη εβδομάδα. Πέρυσι είχαμε καταφέρει να κάνουμε μία εβδομάδα ελληνικού πολιτισμού. Κοιτάξτε, σε αυτές τις εκδηλώσεις, σας είπα, συμμετέχουν όλα πλέον τα κλασικά λύκια της Ιταλίας. Al mondo vi sono tantissime meraviglie, ma nessuna meraviglia è paragonabile all'uomo. Pollata dei Na, Chiuden, Antropu, dei Noteron Pelei. Molti sono i prodigi, e nulla è più prodigioso dell'uomo. Quando il vento del sud soffia in tempesta, varca il mare bianco pieno di schiuma e penetra nei gorghi ribollenti. Anno dopo anno rivolge, con l'aratro trainato dai cavalli, la più grande fra le divinità, la terra infaticabile, immortale, e gli uccelli spensierati, e gli animali selvatici e i pesci che popolano il mare, tutti li cattura. Nelle insidie delle sue reti ritorte, l'uomo pieno di ingegno. E con le sue arti doma le fiere selvagge che vivono sui monti e piega sotto il gioco il cavallo dalla folta criniera e montano il vigoroso toro. Ha appreso la parola e il pensiero, veloce come il vento e l'impegno civile. Ha imparato a mettersi al riparo dai morsi del gelo e dalle piogge sferzanti. Pieno di risorse, mai sprovvisto di fronte a ciò che lo attende. Ha trovato rimedio a mali irrimediabili. Solo alla morte non può sfuggire. Padrone assoluto dei sottili segreti della tecnica. Può fare il male quanto il bene. Se rispetta le leggi del suo paese e la giustizia degli dèi, come ha giurato, nella città sarà considerato grande, ma ne sarà cacciato se per arroganza lascerà che il male lo contagni. Spero che un simile individuo non si accosti al mio focolare, né condivida il mio pensiero. Molte cose nel mondo scommettano, nessuna più dell'uomo. Pollata dei Na, Cuden. Buongiorno a tutti, sono l'assessore Eleonora De Maio, sono molto felice di portare i miei saluti alla giornata mondiale della lingua greca.
un'iniziativa che ogni anno è sostenuta dall'assessorato alla cultura, nei limiti chiaramente delle nostre possibilità, e devo dire quest'anno con grande energia e grande forza abbiamo voluto sostenere questa iniziativa, perché è un anno molto particolare, è un anno di pandemia globale, è un anno in cui i luoghi della formazione, la scuola, sono di fatto fermi e gli studenti sono stati privati di tanti mesi di quel contatto quotidiano, di quella comunità che rappresentano le classi e le scuole, e quindi, come dire, sostenere qualunque iniziativa che incentivi la formazione, la conoscenza, in una fase in cui chiaramente le nostre anime sono sempre più aride perché costrette prevalentemente in casa, è particolarmente importante per l'assessorato alla cultura della città di Napoli. Il tema scelto quest'anno, la pangenesi, ha molto a che fare con la fase di difficoltà globale che stiamo vivendo. L'idea di una grande nuova rinascita collettiva che ci riguarda tutti è un tema di straordinaria attualità, come di straordinaria attualità è la celebrazione del bicentenario del risorgimento greco, che è anche tema di celebrazione di questa giornata mondiale. Napoli è teatro di incontro tra ragazzi delle scuole, di connessione tra le scuole greche e le scuole italiane, tra l'altro in una fase in cui anche i contatti della comunità che abitano in paesi diversi sono di fatto impediti, quindi anche questa occasione di contaminazione è per noi particolarmente importante. In questo Napoli rappresenta un primato evidentemente perché sentiamo nostre delle radici comuni tra la nostra città e la Grecia, e queste radici comuni in questa occasione, in questa giornata, ci fa particolarmente piacere celebrarle. Buona giornata a tutti e tutti e buon lavoro. Στα κλασικά λύκια της Ιταλίας διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά για 5 χρόνια. Για 5 χρόνια. Είναι βασικά τα φυτώρια του φιλελληνισμού της Ιταλίας. Εγώ πιστεύω ότι, σας είπα, αν καταφέραμε να κινητοποιήσουμε όλο τον κόσμο, γιατί βασικά εμείς δεν ζητούσαμε μόνο την καθιέρωση, ζητούσαμε, μπορώ να σας πω, και την αναγνώριση της κλασικής παιδείας ως άειλης κληρονομιάς της ανθρωπότητος. Λοιπόν, όλα ξεκινήσαν από αυτά τα κλασικά λύκια, στα οποία υπάρχουν οι καθηγητές, οι καθηγήτριες, οι οποίες είναι, φυσικά ανήκουν σε αυτό το φιλελληνικό κίνημα της Ιταλίας, και μαζί με όλες τις καθηγήτριες και ένα συντονιστικό καθηγητών των κλασικών λυκείων, διοργανώνουμε κάθε χρόνο αυτή την ημέρα. Αυτή την ημέρα ή αυτή την εβδομάδα της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Γιατί εμείς είχαμε ζητήσει τότε να είναι η μέρα της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Και συνεχίζουμε να τη γιορτάζουμε έτσι. Όσα μας είπατε ήδη, μας λένε πολλά για τον τρόπο που υποδέχθηκε, αν μη τι, η Νότιος Ιταλία, περισσότερο η Νάπολη μας λέτε, αλλά και όλη η Ιταλία, γιατί γίνονται εκδηλώσεις σε όλα τα κλασικά λύκια της Ιταλίας, μου είπατε. Αλλά θα ήθελα, επειδή έχετε επαφή με τις κοινότητες αυτές των μαθητών, των κλασικών λυκείων, να μου πείτε πώς βλέπετε ή αν έχετε κάτι να μας αφηγηθείτε σε σχέση με την... Με τα συναισθήματα των παιδιών αυτών. Είναι ένας υποχρεωτικός, ας πούμε, εορτασμός που ουφ, πάλι μέρα, πάλι αρχαία ελληνικά. Δεν είναι και τα πιο εύκολα, έτσι. Εδώ δεν είναι εύκολα για τους Έλληνες. Πόσο πολύ περισσότερο για παιδιά που μιλούν ιταλικά, έτσι. Είναι κάτι στο οποίο προσέρχονται με ενθουσιασμό. Έχουμε δείγματα της δουλειάς τους για την φετινή διαδικτυακή ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Πείτε μου, τι κρύβεται πίσω από αυτές τις δουλειές που είναι εντυπωσιακές, οφείλω να πω. Και βέβαια συγκινητικές. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα παιδιά έρχονται με ενθουσιασμό κάθε φορά να γιορτάσουν την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε άμα δείτε τα φωτογραφικά αρχεία που έχουμε από τις διάφορες εκδηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Του 2016, 17, 18, θα δείτε τα πρόσωπα των παιδιών πόσο είναι ευχαριστημένα από αυτή τη συμμετοχή που έχουν στην Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει ενθουσιασμός. Κάθε φορά να σκεφτείτε ότι φέτος είχαμε προβληματιστεί αν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την ημέρα, και μπορώ να σας πω ότι με έπεισαν να την κάνουμε τα παιδιά και οι καθηγητές των κλασικών λυκείων. Και ξέρετε, έχουμε διαπιστώσει με διάφορες αφορμές σε όλο τον κόσμο πλέον ότι μπορεί η πανδημία να μας αποστασιοποίησε, να μην μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά με ένα μαγικό τρόπο βοήθησε περισσότερους ανθρώπους να συναντηθούν
διαδικτυακά. Δηλαδή άνθρωποι από όλες τις, από όλες τις πόλεις, ας πούμε, της Ελλάδας μπόρεσαν εύκολα να συμμετάσχουν σε συνέδρια, ένα παράδειγμα. Ή να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις τις οποίες ήταν τοπικές και δεν θα μπορούσαν να πάνε ποτέ. Άρα βλέπουμε πως αυτό είχε λειτουργήσει και στη δική σας περίπτωση. Βεβαίως, βοήθησε πολύ η τεχνολογία, βοήθησε πολύ για να φτάσουμε πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Και φέτος μπορώ να σας πω ότι κατάλαβα, διαπίστωσα, ότι τελικά αυτή η μέρα έχει γίνει παγκόσμια. Παρόλο που δεν έχει αναγνωριστεί. Έχουμε δρόμο ακόμη για την καθιέρωση της παγκόσμιας ημέρας, δηλαδή για τον ΟΗΕ, να πάρουμε τη σφραγίδα της έγκρισης του ΟΗΕ. Αλλά οι εκδηλώσεις γίνονται πλέον σε όλο τον κόσμο. Εγώ το διαπίστωσα. Γίνανε στην Ήβρο, γίνανε στην Τίνιδα, γίνανε στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορεί να είναι μόνο μία ημέρα την οποία γιορτάζουν μόνο η ομογένεια και οι Έλληνες που ζουν έξω. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι που να το γιορτάζουν και τα ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα. Γιατί αυτό εμείς ζητούσαμε. Δηλαδή να είναι μια γιορτή όλων των Ελλήνων και όχι μόνο των ομογενών. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι περισσότερο μια γιορτή της ομογένειας. Φυσικά γίνανε και στην Ελλάδα ορισμένες εκδηλώσεις σε πανεπιστημιακά πλαίσια φυσικά. Έτσι. Αλλά μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει όλη αυτή η συμμετοχή των ελληνικών σχολείων στην Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Όπως τα κλασικά λύκεια φοιτούν Ιταλόπουλα, θα πούμε. Δεν έχουν καταγωγή αναγκαστικά από την Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Άρα, τουλάχιστον για τον Ιταλικό χώρο, μπορούμε να πούμε ότι είναι πάνδημη η συμμετοχή. Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε και κάτι άλλο. Να σκεφτείτε ότι τα παιδιά, αυτό το έχω διαπιστώσει γιατί και η σύζυγός μου δίδασκε σε κλασικό λύκειο, τα παιδιά μου έχουν κάνει κλασικό λύκειο, μπορώ να σας πω ότι τα παιδιά των Ιταλών αγαπάνε περισσότερο τα αρχαία ελληνικά από τα λατινικά. Και για να σας... Πολύ ενδιαφέρον. Ενώ θα τους είναι και πιο εύκολα τα λατινικά. Και όμως. Και να σκεφτείτε ότι ένα από τα, μπορώ να πω, τα επιτεύγματα αυτής της κινητοποίησης και της καθιέρωσης είναι ότι σε ορισμένα πλέον σχολεία έχουν εισαχθεί στο ημερολόγιο πρόγραμμα, το ημερήσιο, και τα νέα ελληνικά. Και αυτό δεν είναι λίγο. Δηλαδή υπάρχουν σχολεία στην Νάπολη που έχουν εισαγάγει τα νέα ελληνικά ταυτόχρονα με τα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή τα παιδιά που αρχίζουν την πρώτη χρονιά στο Λύκειο να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά, ταυτόχρονα έχουν μία ώρα την εβδομάδα και νέα ελληνικά. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Και ένας πρόσθετος λόγος, πέραν όλων των άλλων δυσκολιών, είναι ότι καταρχάς ξεκινούν από το δύσκολο για να πάνε στο ευκολότερο, αλλά ας μην ξεχνάμε και την ρασμιακή προφορά, την εκφορά των ελληνικών, όπου αναλύονται οι δίφθονγκοι και ξαφνικά πρέπει να μάθουν να διαβάζουν αλλιώς τα ελληνικά στα νέα ελληνικά. Ακριβώς. Και μπορώ να σας πω ότι και φέτος, ήδη τώρα ένα χρόνο, επειδή εγώ αυτά τα μαθήματα τα κάνω εγώ σε διάφορα λύκεια, μπορώ να σας πω ότι επειδή λόγω πανδημίας υπήρχαν προβλήματα για τη διδασκαλία σε διάφορα λύκεια και μπορώ να σας πω ότι από ένα χρόνο, από εδώ και ένα χρόνο γίνονται εξ αποστάσεως. Λοιπόν, κάθε φορά τα παιδιά περιμένουν όπως και όπως την ώρα των νέων ελληνικών. Πρέπει να τα δει κάποιος κάποια στιγμή μέσα από τα κομπιούτερ πώς φαίνονται τα πρόσωπά τους που είναι ευχαριστημένα που κάνουν και νέα ελληνικά ταυτόχρονα με τα αρχαία ελληνικά. Νομίζω παίρνουμε δείγματα από τις εργασίες εντός αγωγικών που ετοίμασαν για την φετινή μέρα ελληνικής γλώσσας, οπότε το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Palingenesi, qualcosa che nasce di nuovo, dal greco palin e genesis. È un processo di rinascita, rinascita dell'universo, del mondo, dell'esistenza, del continuo mutar dell'essere. Quel cambiamento costante che avviene nel quotidiano, quel cambiamento sibillino che è più e celato. La palingenesi non riguarda solo la nostra vita quotidiana, il nostro mondo, il nostro io, può riguardare anche un'intera nazione a livello storico.
come non ricordare a tal proposito il biennio 1820-1821, colmo di insurrezioni indipendentiste in tutta Europa, che videro però la rinascita della sola Grecia, con l'acquisizione della tanto aspirata libertà. L'Assemblea nazionale del 1 gennaio 1822 ad Epidauro sembrò davvero riecheggiare l'antico Areopago. Ma ci siamo mai chiesti realmente da dove nasce questo moto di rivolta? Sicuramente avrà influito lo spirito della rivoluzione francese e americana, ma l'esempio degli eroi di Maratona e Salamina avrà avuto il sopravvento. E che dire dell'eredità culturale di Platone, Aristotele, Sofocle? Un mondo di ideali e pensieri, linfa vitale del moderno spirito patriottico. Risollevati dalle ossa, Chere, o Chere, Eleftheria. Sono questi alcuni versi molto intensi dell'Inno alla Libertà, scritto dal grande poeta Dionysios Solomos, in onore del quale celebriamo la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca, parole indelebili nel cuore di ogni patriota e di ogni individuo che ama la libertà e dà la forza di rinascere. Una rinascita che hanno avvertito profondamente gli intellettuali dell'Ottocento, da Foscolo a Byron, uniti in un'unica voce. Il concetto di palingenesi oggi ci riguarda più che mai. Basti pensare a quanto ci manca lo stile di vita normale che conducevamo prima. Prima di cosa? Non ci sarebbe neanche bisogno di usare le parole pandemia o virus, perché tutti abbiamo pensato automaticamente ai recenti avvenimenti, alle lezioni durissime che ci hanno impartito, ma che possono essere il punto di partenza per una nostra moderna rinascita. Chissà, magari la normalità che davamo per scontata con così tanta leggerezza adesso non va più bene. Saremo costretti ad adeguarci ai capricci della natura che forse, in futuro, potrebbe riservarci sfide ancora più difficili. Usciremo da questo periodo? Certo, ne usciremo migliori? Non so, ma sicuramente diversi. Ma come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita, vita, vita. La nazione greca prende il cielo e la terra a testimoni che essa esiste ancora, malgrado il gioco spaventoso degli ottomani che la minacciavano di sterminio. Con questa intenzione, altrettanto pura quanto sincera, abbiamo intrapreso questa guerra. Noi di comune accordo marciamo verso la nostra liberazione con il fermo proposito di ottenerla o di seppellire per sempre le nostre sventure sotto una rovina degna della nostra origine, che in mezzo a queste disgrazie non fa che pesare ancor più sui nostri cuori. La lotta patriottica greca incarnò le speranze di rinascita degli spiriti colti d'Europa, suscitò l'auspicio fervente di chi non volle rassegnarsi a vedere distrutto un patrimonio inestimabile, di valori etico-estetici, di libertà e di fierezza, ancora vibranti nella lobile lingua dell'Attica. Tutti sperarono, ed alcuni agirono. Risposero pronti all'appello dei fratelli greci i giovanissimi italiani Giuseppe Tosi, Carlo Serassi, il conte Santorre di Santa Rosa, Giuseppe Rosarol Scorza, il celebre poeta inglese George Gordon Lord Byron. Greci ed europei combatterono fianco a fianco, uniti dal vincolo elettivo di un comune sentire. I caduti vennero sepolti nel tempio di Efesto, o a Missolungi, o a Sfacteria. Ma perché la Grecia è la matrice identitaria della nostra cultura? Cosa ci tiene ancora legati a doppio filo all'acropoli di Atene e al Monte Olimpo, a Delfi e a Epidauro? E forse nelle parole dei poeti la risposta a queste domande. Ήθελα να σας ρωτήσω, παρακολουθώντας την εκδήλωση εκείνη, έχουμε λέξη πανδέμια στα ιταλικά, πανδημία. Έχουμε και παλιγγένεση, αυτό δεν το ήξερα. Το έχουν. Πρώτα απ' όλα είναι μια παλιγγένεσία, είναι και μια λέξη αρχαία ελληνική που σημαίνει αναγέννηση. Ανασυγκρότηση, αναγέννηση κτλ. Την έχουν και οι Ιταλοί, την έχουν και. Εμείς την επιλέξαμε βασικά αυτή την, για να την παντρέψουμε με τις εκδηλώσεις της παλιγενεσίας βασικά, για τα 200 χρόνια. Και για να ευχηθούμε μια παλιγενεσία της ανθρωπότητος έπειτα από αυτή την πανδημία. Sono Angela Iannuzzi del coordinamento dei licei classici di Napoli e della Campania e sono particolarmente contenta che in questo difficile e cupo tempo di pandemia il vento caldo dell'Ellade, rigeneratore, vivificante, possa soffiare e spazzare via la peste che ci contamina, lasciandoci intravedere l'armonia, la bellezza nelle creazioni fatte con entusiasmo dai giovani studenti dei licei classici, grazie ai quali tutto questo è nato,
nel 2016, prima ancora che il governo ellenico, il Parlamento ellenico, istituzionalizzasse questa giornata. E sono particolarmente orgogliosa di affermare che proprio a Napoli, città greca per eccellenza, questo ha avuto inizio grazie al sostegno morale e materiale del Comune di Napoli e del MAN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con il suo direttore Paolo Giulierini, che accoglie sempre con favore e con grande sensibilità queste iniziative culturali della città. E è qui che le è stata data vita, la prima volta, vita e corpo, con la partecipazione di tantissimi studenti che quest'anno hanno dovuto adattare le loro performance in linguaggi diversi, ma il greco fa testo. Il greco sfida la pandemia e il fluire dei secoli e del tempo e della storia e si adatta al tempo odierno e dunque ricorre a mezzi diversi, ma non per questo meno affascinanti. Ogni cosa bella ha infiniti precedenti e migliaia di invisibili nodi e un piccolo ago di pazienza con dita mille volte punte. È così che dice uno dei più grandi poeti del Novecento e di tutti i tempi, Ioannis Ritsos. Eppure, chissà, laddove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che inizia la storia umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell'uomo. Ed è così. Iellada meston cosmo, i mistichi cicloforia, la Grecia nel mondo una circolazione segreta. Micros laos, piccolo popolo, da te abbiamo imparato anche a resistere, a combattere. Piccolo popolo che combatte senza spade né pallottole per il pane di tutto il mondo, la luce e il canto. Sotto la lingua trattiene i lamenti e gli evviva, ma come si mette a cantare, si fendono le pietre. Palingenesia, palingenesi, rinascita, rinascere di nuovo, ma rinascere anche nuovi, nuovi per un'espiazione che ha purificato, nuovi per un dolore che ha insegnato e segnato, nuovi per una scoperta che ha additato nuove vie, nuove energie. Palingenesi. Palingenesi è una parola greca e il greco è una fucina di archetipi, di miti, di parole. Quanti semata, quanti significati da un solo termine. Palingenesi è il tema che la comunità ellenica mondiale e napoletana ha proposto ai giovani quest'anno per la Giornata Mondiale della Cultura e della Lingua Greca, una grande festa che si svolge ogni anno il 9 febbraio, come prescritto dal Parlamento greco, e che quest'anno purtroppo avrà una dimensione virtuale, ma è ancora più commovente e ancora più toccante questa relazione, questo contatto tra giovani greci e giovani italiani che si interrogano, che fanno un grande atto di resistenza riappropriandosi dinamicamente e criticamente del passato, senza farne un feticcio, ma cercando di sprigionare veramente tutti i significati e tutte le potenzialità da questa grande lingua. Una lingua complessa, sfumata, proprio quello che serve, l'antidoto alla nostra epoca di banalizzazioni, brutalizzazioni e semplificazioni indebite. Io vi invito a seguire in streaming sul canale YouTube della Giornata Mondiale Ellenica e anche su Facebook vi invito a seguire il 9 febbraio dalle 10 alle 12 questa grande straordinaria festa, questo incontro che scaccia via la morte che aleggia sulle nostre teste. Vedrete giovani straordinari che hanno interpretato in tantissimi modi questa straordinaria parola. E ci hanno anche insegnato in qualche caso una cosa, che la palingenesi è essa stessa corruttibile. Chi rinasce torna a corrompersi e, come in un'armonia ritornante, una palintropos armonia, torna a desiderare di rinascere. Κύριε Κορίνθιε, εμείς ωραία τα λέμε, χαμογελάμε, ενθουσιαζόμαστε και τα παιδιά των κλασικών ηλικίων ενδεχομένως, όμως σαν να ακούω κάποιους έτσι ενώ μας παρακολουθούν να λένε «Μα κλασικές σπουδές, αρχαία ελληνικά, λατινικά, τι τα χρειαζόμαστε, εδώ πέρα καιγόμαστε, τι μας λέτε τώρα».
Τι απαντάτε? Εγώ έχω, ξέρω την απάντηση, αλλά πείτε μου εσείς τι απαντάτε σε αυτούς που λένε, μα ασχολείστε με νεκρά πράγματα, φιλολογείτε, ανατέμνετε ας πούμε πράγματα τα οποία είναι νεκρά, έχετε τα πτώματα νεκρών γλωσσών και ασχολείστε και... Τι απαντάμε σε αυτό? Στην αρχή της εκδήλωσης της Νάπολης υπάρχει μία ομιλία του καθηγητή Νούτσο Όρντινε, ο οποίος έχει εκδώσει δύο βιβλία πολύ σημαντικά, που έχουν μεταφραστεί και στην Ελλάδα. Η χρησιμότητα των άχρηστων γλωσσών, μου φαίνεται κάπως έτσι πρέπει να είναι ο τίτλος, και στην Ελλάδα, και σε τι ωφελούν οι κλασικές σπουδές. Καταπληκτική ομιλία του καθηγητού Όρντινε, ο οποίος μας βάζει σε... in ordine, ας πούμε. Μας βάζει σε τάξη. Μας βάζει σε τάξη, όσο να πούμε. Αν εμείς σταματήσουμε να διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά, τις κλασικές, γενικά τις κλασικές γλώσσες και τα λοιπά, σε λίγο θα χάσουμε τη μνήμη μας και δεν θα είμαστε πλέον ικανοί ούτε να διαβάσουμε και να ερμηνεύσουμε το παρόν. Το παρόν. Μιλούσε, έδωσε διάφορα παραδείγματα από την αρχαιολογία, από την, γενικά από τις... μίλησε περισσότερο φυσικά για τη σημασία των ανθρωπιστικών σπουδών, ο οποίος είναι ένας καθηγητής παγκοσμίου φήμης, διδάσκει και στο Παρίσι, είμαστε συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας για πολλά χρόνια, και αυτά τα βιβλία του βασικά δίνουν την απάντηση. Bene, viviamo in una società utilitaristica dove viene considerato utile solo ciò che produce profitto. E questo ha delle conseguenze enormi anche sul sistema dell'educazione, sul sistema della cultura. Oggi siamo ossessionati dalla domanda che anche molti di voi hanno ricevuto nel corso di questi anni. A cosa serve? A cosa serve studiare il latino e il greco? A cosa serve studiare la letteratura? A cosa serve ascoltare la musica? A cosa serve visitare un museo o uno scavo archeologico? Ebbene, in questo tipo di società nella quale viviamo, con un capitalismo, come dire, sempre più rapace, un martello vale più di una poesia, perché è facile far capire l'importanza di un martello, ma far capire l'importanza di una poesia è molto più difficile. Tutto questo da cosa deriva? Deriva soprattutto da una gestione aziendalistica dell'istruzione. Negli ultimi 30 anni le riforme che abbiamo ricevuto non solo in Italia ma nel mondo intero hanno trasformato le scuole e le università in aziende. Ora, applicare la logica delle aziende all'istruzione produce una catastrofe terribile. Voglio farvi un esempio, voglio partire proprio dall'esempio delle lingue antiche. Allora, immaginiamo noi che all'orientale di Napoli ci sia, o in un'altra scuola dove si insegna il sanscrito, che è una lingua molto importante, ci sia un professore con due studenti. Il consiglio di amministrazione dell'università dirà: non è sostenibile pagare un professore per due studenti che imparano e studiano il sanscrito. Allora, come si risolve il problema? Tagliamo il sanscrito. È la logica dell'azienda. Quando nell'azienda un ramo non è produttivo, lo si taglia. Ebbene, applicare questo discorso poi, domani, prima si taglierà l'insegnamento del sanscrito per due studenti, poi si taglierà l'insegnamento del greco per 10 studenti, poi si taglierà l'insegnamento del latino per 15 studenti. Perché? Perché l'idea di sostenibilità e l'idea di, profitto, tra virgolette, diventa fondamentale. Ecco, invece, ci sono delle cose che, indipendentemente da qualsiasi logica utilitaristica, noi dobbiamo sostenerle perché sono importanti. Allora, perché io dico che studiare le lingue antiche è fondamentale? Ma è fondamentale non solo per gli umanisti, è fondamentale per il futuro dell'umanità e per la stessa idea di libertà.
Voglio fare appunto questo esempio. Immaginiamo che fra 100 anni, una volta che avremo tagliato gli insegnamenti di latino e greco, di sanscrito, fra 100 anni, quando saranno morti gli ultimi conoscitori del latino, gli ultimi conoscitori del sanscrito, gli ultimi conoscitori del greco, non ci sarà nel mondo più nessuno in grado di leggere un documento, di leggere un'iscrizione. E allora che cosa succederà? Succederà praticamente una amnesia programmata in cui noi taglieremo completamente i ponti e il rapporto con il passato. Ma questa cosa è una cosa che ha degli effetti terribili sulla democrazia. E perché ha degli effetti terribili sulla democrazia? Ebbene, quando non avremo più nessuno in grado di leggere le lingue antiche, a cosa serviranno gli archivi, le biblioteche, i musei? E quando faremo degli scavi e troveremo dei monumenti e troveremo delle opere d'arte, nessuno sarà più in grado di capire e di conoscere che cosa è accaduto. Ora, questo significa distruggere il rapporto con il passato. Questo significa distruggere il rapporto con la memoria. Ma il rapporto con la memoria è fondamentale. Perché? Perché una società smemorata provoca una rottura totale con quello che c'è stato prima. E questo cosa provoca? Provoca il fatto che gli esseri umani non saranno più portati a interrogare il passato, non solo per capire il presente, ma anche per immaginare il futuro. Voi sapete tutti che nell'Olimpo greco la dea Mnemosune, la dea della memoria, occupava un posto straordinario, era la mamma di tutti i saperi. Tutti i saperi hanno a che fare con il passato. Ebbene, quando la dea Mnemosune avrà abbandonato il mondo nel quale noi viviamo, noi avremo creato una desertificazione terribile dello spirito. Oggi si pensa che quello che conta è solo il futuro, non il passato, e invece è completamente sbagliato. Per immaginare il futuro è necessario ed è fondamentale conoscere il passato. Quali sono i risultati di questa cosa? Lo vediamo sempre di più. Abbiamo una classe dirigente nel mondo sempre più ignorante. Perché? Perché si pensa che siano solo i soldi e il potere la dimensione più importante. Voi sapete che tutti i classici ci ricordano che la dignità dell'uomo non sta nei soldi e nel potere, ma sta soltanto nella conoscenza, perché solo la conoscenza ci rende liberi. E proprio per questo il futuro della democrazia può essere segnato se noi rompiamo e perdiamo il rapporto con il passato. Quando ad Aristotele chiedevano a cosa serve la filosofia, Aristotele rispondeva: la filosofia non serve, perché la filosofia non è servile. La filosofia ti insegna ad essere libero. E allora la filosofia non ti insegna ad essere schiavo di qualche cosa, ma ti insegna la libertà. E proprio in nome di questa libertà vorrei ricordare una delle più belle definizioni che è stata data della lingua greca. La dà Adriano nelle famose memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, dove Marguerite Yourcenar immagina che il grande colto imperatore risponda a questa domanda. Sentite quanto è bella la definizione. Ho amato la lingua greca per la sua flessibilità di corpo allenato, la ricchezza del vocabolario, nel quale a ogni parola si afferma il contatto diretto e vario delle realtà. L'ho amata perché quasi tutto quello che gli uomini hanno detto di meglio è stato detto in greco. Io penso che questa sia una definizione bellissima, e nello stesso tempo, quando Adriano pensa all'epitaffio e pensa alla sua tomba, al suo mausoleo, sentite cosa dice. Cito: l'impero l'ho governato in latino. In latino sarà inciso il mio epitaffio, sulle mura del mio mausoleo, in riva al Tevere. Ma in greco ho pensato, in greco ho vissuto.
Ed è una bellissima cosa che ci fa capire anche la follia del monolinguismo di oggi, dove tutti dobbiamo parlare una sola lingua, questo anglo-americano terribile che non ci fa capire veramente il fatto che pensare nella lingua materna dà più forza e più profondità al nostro pensiero. Ebbene, oggi abbiamo più che mai bisogno dei saperi inutili, anche la pandemia ce lo ha fatto vedere, di quei saperi che non producono profitto, perché ci aiutano a resistere alle follie di questa società consumistica. Dunque, studiare il latino e il greco, leggere una poesia, ascoltare la musica, visitare un museo, uno scavo archeologico, sono esperienze fondamentali per rendere l'umanità più umana. La parola chiave di quest'anno che è stata utilizzata è palingenesi. Palingenesi è una rinascita, parola che è stata utilizzata anche per ricordare il risorgimento greco. Sono passati 200 anni dalla guerra di indipendenza greca contro l'impero ottomano. Vorrei concludere con una bellissima citazione, una citazione di un classico, un filosofo epicureo greco che alcuni dicono sia vissuto nel secondo, altri dicono nel terzo secolo dopo Cristo, Diogene di Enoanda. È una riflessione bellissima sul tema della solidarietà umana e sul significato di patria. Ve la leggo. I cosiddetti stranieri in realtà non lo sono. Infatti, secondo ogni divisione della terra, chi ha una patria e chi ne ha un'altra, mentre in base all'intero complesso di questo mondo, unica patria di tutti è tutta la terra e il mondo è l'unica casa. Una bellissima riflessione che è un inno alla solidarietà umana, un inno alla vita, un inno alla fraternità. Ebbene, studiare i classici, cari ragazze, cari ragazzi, non significa sostenere un esame all'università, prendere una laurea, no, non si studia per questo, si studia perché i classici, la letteratura, la musica ci insegnano a vivere. Τα αρχαία ελληνικά δεν είναι νεκρή γλώσσα. Δεν είναι νεκρή γλώσσα. Ούτε τα λατινικά είναι, γιατί ζουν μέσα από τη μετεξέλιξή τους. Έτσι δεν είναι, καταρχάς. Και δεν έπαυσαν τα. Και είναι φορείς πολύ ζωντανών ιδεών ακόμη και σήμερα. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε κάνει καλό η γνώση των αρχαίων ελληνικών και για να καλλιεργούμε περισσότερο τη νέα ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μια γνώση, διαχρονική γνώση της ελληνικής γλώσσας, πιστεύω ότι είναι απαραίτητη και στην Ελλάδα, και όχι μόνο στο εξωτερικό. Σκέφτομαι ότι κατά αναλογία είναι ένα οικογενειακό άλμπουμ που είναι η ιστορία της οικογένειας, δεν αρχίζει από το παρόν ζευγάρι και τα παιδιά του. Πάει πολύ πιο πίσω και είναι ακόμη πιο γοητευτικό όσο πιο παλιές είναι οι φωτογραφίες και οι ιστορίες που μας λένε για τους προγόνους μας. Sono molto lieto di aderire come Museo Archeologico Nazionale di Napoli alla giornata mondiale della lingua e della cultura greca. D'altra parte, tutto quello che il MAN espone, o buona parte di esso, si riflette perfettamente nelle radici della Grecità, a partire dalla straordinaria collezione Farnese, che ha i maggiori capolavori in copia romana della scultura classica greca, per arrivare alla più grande pinacoteca del mondo antico, la nostra sezione degli affreschi, che poggia direttamente su tantissimi quadri originali greci oramai perduti. E inoltre una città come Neapolis, che mantiene al suo interno tantissime tracce della colonia greca, a partire dalle mura, è la città perfetta sintesi delle culture mediterranee per parlare anche di tradizioni immateriali che si sono conservati dal mondo dell'Ellade. Pensiamo al tema della democrazia, ma pensiamo anche al tema dell'ospitalità, della multiculturalità,
che in qualche modo affonda le radici nell'idea innata di uguaglianza e di senso dell'ospitalità tipica del mondo greco. Quindi da parte del Museo Archeologico Nazionale c'è un abbraccio fortissimo a tutta la comunità greca di Napoli, al suo presidente e la volontà nel futuro di irrobustire sempre di più la nostra collaborazione. The things that'll bring the trauma overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on, I don't know. Where's the truth, y'all? Come on, I don't know. Where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. When you practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Στη Νότια Ιταλία γενικά μπορώ να πω ότι αισθάνονται 100% Έλληνες και αυτό το έχουν αποδείξει και συμμετέχοντας σε διάφορες κινητοποίησεις και για τα ελληνικά εθνικά θέματα και όχι μόνο. Οπότε μπορώ να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε από την Νάπολη όλη αυτή η κινητοποίηση για την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Είχατε τη συμβολή σας αυτό, κύριε Κορίνθιε, είστε σεμνός άνθρωπος, αλλά εγώ οφείλω να το θυμίζω πάντα. Τέλος πάντων, έξω πάμε καλά ή καλύτερα οπωσδήποτε στα θέματα της αγάπης προς την ελληνικότητα και την Ελλάδα. Η ελληνική γλώσσα και η χρήση τους πώς πάνε εντός του ελλαδικού χώρου, να βάλω και την Κύπρο, αν θέλετε. Δηλαδή, ακούτε σίγουρα κάποιες κραυγές αγωνίας, κάποιες σκέψεις, θλίψεις, μεταφέρουν τη θλίψη ανθρώπων που ασχολούνται με τη γλώσσα, λέγοντας ότι τα ελληνικά πλέον υφίστανται πανταχώθεν επίθεση με διάφορους τρόπους. Οπωσδήποτε. Να πω και για τα καταρθώματα της ελληνικής τηλεόρασης που είναι γεμάτη κυρίως αγγλικά. Και σε λέξεις, από τίτλους εκπομπών, των καναλιών των ίδιων, μέχρι των ανθρώπων που μιλάνε σε αυτά και δεν είναι απαραίτητος μοδάτοι νεαροί άνθρωποι, είναι και πολύ παλαιότεροι που θα έπρεπε να θυμούνται καλύτερα τα ελληνικά. Οπωσδήποτε τώρα και με λόγω πανδημίας πιστεύω ότι έχουν εισαχθεί πολλοί ξένοι όροι από τα αγγλικά που θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν μεταφραστεί και να χρησιμοποιούνται στα ελληνικά. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε την κακοποιούμε τη γλώσσα μας. Εμείς τώρα, εσείς πρέπει να δείτε όμως τα πράγματα και από την πλευρά της ομογένειας. Η ομογένεια οπωσδήποτε έχει κάποια ευαισθησία στο πρόβλημα της γλώσσας, που ίσως στην Ελλάδα δεν την αντιλαμβάνονται.
γιατί για μας η γλώσσα βασικά είναι ταυτότητα. Ταυτότητα. Θα έπρεπε να είναι και για τους Έλληνες και τους άλλους λαούς η γλώσσα τους είναι ταυτότητα. Δηλαδή, πάντα φέρνω το παράδειγμα του Μπενιεχούντα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ένας λόγιος Εβραίος, ο οποίος ήταν εκείνος που κατάφερε να αναγεννήσει την κλασική εβραϊκή γλώσσα μέσα από τη γλώσσα των ιερών βιβλίων του Εβραϊσμού και να την κάνει την καθημερινή γλώσσα των σημερινών Ισραηλινών. Και για ένα λαό με τέτοια παράδοση χιλιάδων ετών, που έζησε στην εξορία και έφτιαξε μια χώρα, ήξερε ότι η γλώσσα δεν μπορεί να μην είναι στοιχείο ταυτότητας. Και για να γυρίσουμε και στον άνθρωπο που σας ενέπνευσε και σας έδωσε την ιδέα μάλλον για την ημερομηνία την οποία θα έπρεπε να γιορτάζεται, η μέρα της ελληνικής γλώσσας, ο Διονύσιος Σολωμός, τι είχε πει, ποια ήταν η φράση που σας συγκίνησε? Έχω τίποτα άλλο στο νου μου να το πω, θα μας το θυμίσετε ακριβώς πώς το είπε. Έχω τίποτα άλλο στο νου μου από γλώσσα και ελευθερία. Ακριβώς αυτό είναι. Αλλά σας είπα, εκείνο που εμένα με παρακίνησε ήταν η ευαισθησία γενικά της ομογένειας στο θέμα της διατήρησης και της διάδοσης γλώσσας και έπειτα το παράδειγμα των ελληνόφωνων της κάτω Ιταλίας. Αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να διατηρήσουν τη γλώσσα η οποία και τη μιλούν μέσα στα σπίτια τους ακόμα. Σκάτσε χώμα, τελίζει να βάει. Σεγούντου ένε ο Άγιο, ή τον άτουνε τα γυρία. Ο Μάση μα κάνει άνθρωπο και μα δίτη τε στράε τη ζωή. Ε γλώσσα μα, ε φωνή. Φωνή μανεχό. È la voce che abbiamo succhiato dal seno di nostra madre. Com'è il suo latte dolce, com'è il sorriso delle sue labbra. Voce che ci vestiva, trastullava, accompagnava a letto. Voce che ci insegnava le canzoni, le preghiere, l'amore e il mondo. Voce dell'ulivo, del fio, voce del focolare. Come il fuoco è la nostra lingua. Ci ha riscaldato la vita. Nessuno ha messo più ramoscelli, nessuno ci ha soffiato sopra perché la fiamma si alzasse un po' e adesso si spegne con noi. E ti rimane un po' di cenere, un bianco mucchietto. Se tu vai a toccarlo con una paletta nera, se provi a rivoltarlo, ecco, viene fuori una scintilla, una timida fiammella e si spegne poi con te. Τώρα φυσικά υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί οι τελευταίοι που είχαν μητρική γλώσσα αυτές τις διαλέκτους οπωσδήποτε κλείπουν σιγά σιγά. Αλλά μπορώ να σας πω ότι οι νέοι αρχίζουν τώρα και προβληματίζονται και στην Απουλία και στην Καλαβρία και κατά κάποιο τρόπο αρχίζουν και αισθάνονται και αυτοί περήφανοι που έχουν αυτή την κληρονομιά. Γιατί είναι ταυτότητα, είναι αυτό που είπατε. Και αν δεν κάνω λάθος, το 19 ήταν που συνάντησα κάποιους νέους ανθρώπους που έχουν καταγωγή, να το πω, είναι πολύ παλιά πια η καταγωγή, ας πούμε των ελληνόφωνων κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν πάρει τη σκυτάλη και είναι εκπαιδευτικοί οι ίδιοι και είναι νεότατοι άνθρωποι, 30 χρονών, ας πούμε. Ναι. Οι οποίοι φτιάχνουν θερινά σχολεία και όχι summer schools, ναι, θερινά σχολεία όπου διδάσκουν τους συντοπίτες τους, τους φίλους τους, όσους ενδιαφέρονται αυτή την γλώσσα των προγόνων τους. Και γι' αυτό έχουν το σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη μας. Και μπορώ να, και εγώ, κοιτάξτε, κάθε φορά που γιορτάζουμε εδώ πέρα την ημέρα της γλώσσας, έχουμε πάντα και τη συμμετοχή των ελληνοφώνων της Καλαβρίας και του Σαλέτου. Κάθε φορά.
Εγώ πιστεύω ότι ο αγώνας είναι κοινός. Σας είπα, περιμένω περισσότερες ενέργειες από την Ελλάδα για να καθιερωθεί παγκοσμίως, γιατί υπήρχε αυτή η υποχρέωση του Υπουργείου Εξωτερικών, μου φαίνεται, να κάνει τα απαραίτητα διαβήματα για να καθιερωθεί η Παγκόσμια ημέρα πλέον σε επίπεδο UNESCO και ΟΗΕ. Αυτό μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Μέχρι τώρα, σας είπα, γιορτάζεται περισσότερο στο εξωτερικό. Φέτος γίνανε πολλές καλές εκδηλώσεις και στα πανεπιστήμια, πρέπει να πω, έτσι. Αλλά η εκδήλωση αυτή πρέπει να γίνεται, εγώ πιστεύω, και στα ελληνικά σχολεία, σε όλα τα ελληνικά σχολεία, όπως γίνεται εδώ πέρα, μπορώ να σας πω, σε όλα τα κλασικά λύκεια της Ιταλίας. Ο καθηγητής Κορίνθιος, πέραν των μελετών του περί την ιστορία και το εξαιρετικής αξίας βιβλίο του για τα 500 χρόνια της σύγχρονης ιστορίας της ελληνικής παροικίας της Νάπολης, έχει συγγράψει 10 βιβλία βοηθήματα των σπουδαστών της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας. Όμως εκείνο που θεωρεί μέγιστο έργο της ζωής του είναι το ψηφιακό λεξικό αρχαίων ελληνικών. Ενώπιον του ελληνικού κοινού το παρουσίασε το 2020 στην Αθήνα. 35 χρόνια μόχθου, 140.000 λήματα, παραδείγματα χρήσης, συνώνυμα και αντίθετα, με αποδέκτες κυρίως τους χρήστες της ιταλικής γλώσσας. Το λεξικό αυτό που συνδέει την αρχαιότητα με τον ηλεκτρονικό κόσμο θυμίζει πως ό,τι αξίζει τόσο πολύ πρέπει να μεταλαμπαδευθεί. Η σύγχρονη ελληνική έχει ευτυχώς βαθιές ρίζες και είναι δύσκολο να την ξεριζώσει κανείς, γράφει ο κύριος Κορίνθιος. Έχει όμως ανάγκη από φροντίδα και στοργή. Χρειάζεται δηλαδή επαγρύπνηση και επιστράτευση για να μην σαρωθούν τα πάντα. Θέλει αρετή και τόλη η ελευθερία. Η ελευθερία είναι να μπορείς να πηγαίνεις όπου θέλεις. Τι θα πει ελεύθερος αυτός που δεν φοβάται το θάνατο? Η ελευθερία είναι αγάπη. Ευτυχισμένη είναι ελεύθερη και ελεύθερη είναι η γενναία. Η ελευθερία είναι κάτι που πρέπει να έχουμε, γιατί μπορούμε να κάνουμε πράγματα που θέλουμε και μας αρέσουν. Η ελευθερία είναι ένα ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου. Η ελευθερία για μένα είναι να τρέξω και να παίξω. Ελευθερία σημαίνει ο ψαράς να μπορεί να γράφει ποίηματα και ο ποιητής να ψαρεύει. Ελευθερία για μένα είναι να δω όπως θέλω. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Ελευθερία εμένα είναι να πηδάω. Το ηθικό σύνερο της ελευθερίας είναι τούτο το ρητό. Μην κάνεις τον άλλο αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Η ελευθερία για μένα είναι να ζωγραφίσω. Η ελευθερία είναι να μην κρύβεσαι για να ζήσεις και να λες αυτό που σκέφτεσαι, χωρίς να φοβάσαι. Yeah.